πολύ να ταξιδεύω. Νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή. Και θεωρώ τα ταξίδια σαν μια επένδυση που μπορείς να κάνεις. Γνωρίζεις νέες κουλτούρες και μαθαίνεις. Η μουσική του κάθε λαού για μένα έχει να κάνει με τα βιώματά του. Αλλά μια μελωδία νομίζω είναι παγκόσμια. Μπορεί να σε παρασύρει και να σε κάνει να ταξιδέψεις. Θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Δεν χρειάζεται όλες οι τραγουδίστριες και τραγουδιστές στην Ελλάδα να βγαίνουν με σορτσάκια. Δεν ξέρω ποιο δικό μου χαρακτηριστικό μπορεί να υπερισχύσει μπροστά στην Αντιγόνη. Η σκηνική παρουσία και η άνεση της να χορεύει ενώ τραγουδάει, νομίζω είναι κάτι που υστερώ εγώ και που έχει πιο πολύ Αντιγόνη. Γενικά εγώ θεωρώ ατού το ότι μπορώ και περνάω στον κόσμο πράγματα, γιατί νιώθουν αυτά που λέω. Take another piece of my heart. Βαλάντο Τρίφωνος. Possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I think I've had enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman could be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break up, break another little piece of my heart. Λοιπόν, γιατί τρέβεις τα χέρια σου. Όχι, τα κρυώνω. Τίκνα. Εδώ κι εγώ. Λοιπόν, Βαλάντο σήμερα έπεσε ένα κομμάτι το οποίο δεν σου τέριαζε, αλλά το είπες αξιοπρεπέστατα. Και το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό. Ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε τέτοιου είδους. Γιατί δεν τη τέριαζε. Νομίζω δεν τη τέριαζε, δεν είναι το στυλ της. Πλάκα μου κάνεις. Αυτή η γεννημένη Τζάνι Τζόπλιν, κοίταξε. Δεν είναι το στυλ της. Μα αυτό είναι το στυλ της. Εντάξει, μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αλλά μπράβο. Είναι πιο έντεχνο ροκ. Μπράβο, θα δώσεις και σημάρο ή έχεις παρατηρήσεις τη Βαλάντα. Μπράβο, όχι, όχι, είναι πολύ καλύτερη μακράν από αυτό που είδα και στην πρόβα. Μπράβο, κορίτσι μου που ροκάρεις. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι μπορείς να δεις μονάχα μπαλάτες και κραουνάκι κλπ. Και όμως ροκάρεις, το στήριξες πολύ καλά όπως λέει ο Δημήτρης. Και νομίζω ότι είσαι από τα λίγα παιδιά που ακούς την κριτική μας. Γιατί βελτίωσες πάρα πολύ τη σκηνική σου παρουσία και δεν το φοβήθηκες. Και άλλα παιδιά του είναι. Όχι όλα. Και για την και όχι όλα. Αλλά το έφτιαξε. Έτσι δεν είναι, Κώστα, και άλλα παιδιά ακούνε. Βαλάντο, για να μην πω ότι είσαι καλύτερη και παρεξηγηθώ, έχεις από τις καλύτερες φωνές στο Greek Idol. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αν και στην αρχή δεν άκουγα καθαρά τη φωνή σου, δεν ξέρω αν ήταν θέμα ήχου ή έχεις κάποιο πρόβλημα λίγο με την άρθρωση. Δεν μπορούσα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Λίγο δεν άκουγα καθαρά τη φωνή. Τι έγινε, Βαλάντο, στην αρχή, θυμάσαι? Εγώ άκουγα μια χαρά, δεν ξέρω. Α, ωραία. Ναι. Στην κίνηση αρχίζουμε και τα προχωράμε, γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Βλέπω ότι προσπαθείς. Βέβαια. Εγώ θα ήθελα να πάρεις τη μηχανή και να φύγεις. Αλλά τα πάμε καλά. Σιγά σιγά βλέπω ότι βελτιώνεσαι. Πού να πάει, έχει να πει και δεύτερο τραγούδι, Κώστα μου. Να πήγαινε και να ερχόταν για το δεύτερο. Να φύγει. Α, σκηνοθετικά μιλάς. Συγγνώμη. Δεν μ' άρεσε αυτή η απάντηση, έτσι ναι, και κοιτάς αλλού. Με απαξιώνεις δηλαδή. Τι να πω άλλο, κυρία Κορομιλά, θέλετε να σου πω κάτι άλλο? Όχι, είναι λίγο απαξιωτικό να σου μιλάω και να κοιτάς αλλού. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Μια χαρά είναι. Έλα. Πέτρο. Λοιπόν, Βαλάντο, επειδή σου ήμουν αυστηρός και ένα δύο φορές, θέλω να σου πω ότι κατά πάσα πιθανότητα δουλεύεις με ντίζελ. Δηλαδή, είναι να πάρεις μπρος. Αλλά άμα πάρεις μπρος, δεν σβήνεις με τίποτα. Θέλω να πω ότι σήμερα είπες Τζάνις Τζόπλιν σαν να ήσουν σε αυτή την κατηγορία τραγουδιστριών. Ήταν σε cool, σε μπαλάντα ροκ, αν θες, Τζάνις Τζόπλιν, και το είπες υπέροχα. Όμως αυτό που μου άρεσε είναι ότι επιτέλους, γι' αυτό λέω είσαι αργοκίνητη, θες πολλά ζέσταμα, θες πολύ ζέσταμα και προκαταρκτικά για να πάρεις μπρος. Σήμερα έβγαλες και sexy look, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπράβο. Υπέροχη κίνηση και το τραγούδι το έπες όπως θα έπρεπε να το πεις. Ευχαριστώ. Βελτιώθηκε η Βαλάντο, τι λέτε εσείς από το σπίτι? Εγώ πιστεύω ότι βελτιώθηκε πολύ. Γι' αυτό λοιπόν 901-14-052-07 GI-07 στο 19.000 για τη Βαλάντο. Βαλάντο, δεν φεύγεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις εμείς, αλλά και οι τηλεθεατές και εσύ και όλοι εδώ και εγώ βέβαια θα παραμείνουμε, γιατί κάτι έχουμε ετοιμάσει για σένα από πολύ 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 μακριά, αλλά αγαπημένα δικά σου. Εντάξει, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με κάτι που έχουμε ετοιμάσει για τη Βαλάντο.